τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που πήραν το δρόμο του αποχωρισμού από τον τόπο τους, εν μέσω σφαγών, θανάτου, πόνου και απόγνωσης, τίμησαν και φέτος οι απογονοί τους στο Ηράκλειο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο προς τιμήν όσων έπεσαν μαζί με τις αλυσμόνητες πατρίδες. Ας γίνονται αυτές οι τελετές μνήμης αφορμή για στοχασμό όλων μας και ας μην είμαστε πια ανεκτικοί σε τέτοια φαινόμενα που δυστυχώς και στις ημέρες μας σε άλλα μήκη και πλάτη της γης συμβαίνουν στον κόσμο μας. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά πραγματοποιήθηκε επίσημη δοξολογία παρουσία επισήμων και εκπροσώπων των αρχών, ενώ τελέστηκε και μνημόσυνο για τις ψυχές των θυμάτων. Και κατά την μικράν ασιαντική καταστροφήν αναρεθέν των αδελφών ημών. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που θυμούνται. Θυμούνται ανθρώπους και λαούς που έχησαν το αίμα τους ή που εκπατρίστηκαν σε αλλοτινούς καιρούς, αφήνοντας πίσω ό,τι είχαν μέχρι τότε οικοδομήσει, επειδή κάποιοι ισχυροί της ημέρας από άνθρωποι έγιναν απάνθρωποι ή το χειρότερο αγριάνθρωποι. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε τελετή και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού, στο Παρκάκι, στη Συμβολή της Λεωφόρου Κνουσού και Ιωνίας. Ακόμα και σήμερα, μέσα από τις επόμενες γενναίες, μας διδάσκουν ήθη, έθιμα, αξίες, πολιτισμό από τα βάθη της Μικρασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα στο ότι στην πόλη μας υπάρχουν τόσοι σύλλογοι από κάθε περιοχή της Μικράς Ασίας που πραγματικά μεταλαμπαδεύουν τα μηνύματα τόσο της μνήμης αλλά θα έλεγα και της παράδοσης στις νεότερες γενιές και του χρόνου. Η συγκίνηση όπως κάθε χρόνο της και φέτος ήταν έκδηλη. Απόγονοι των προσφύγων που διατηρούν σαν ιερό χρέος να τιμούν και να διατηρούν τις παραδόσεις τους, με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις όπως τόνισαν, είναι σαν να επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες την υπόσχεση να μην ξεχάσουν. Θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε, μεταλαμπαδεύουμε την ιστορία, τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα των προγόνων μας για τις επόμενες γενιές, διότι οι πατρίδες χάνονται άμα ξεχαστούν από τη μνήμη μας.